Θα πάμε στα Νόγια, καθώς εκεί ο Δήμαρχος κρούει καμπανάκι κινδύνου με την εκτός δρόμο οδήγηση. Θα πούμε περισσότερα. Κύριο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καμπανάκι κινδύνου για τον Ψιλορίτη, με φόντο την εκτός δρόμου οδήγηση και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται, γνωρίζει κάποιες σοβαρές διαστάσεις που προκαλούν προβληματισμό. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Καταρχήν είναι μια παλιά αμαρτία που λέμε, είναι μια παλιά ιστορία, όπου πολλοί θέλοντας να δοκιμάσουν τις αντοχές των μηχανημάτων τους, των αυτοκινήτων τους, αυτό γίνεται βέβαια ακόμα και στην άσφαλτο, ακόμα και σε εθνικές οδούς, επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει στα μικρά και στα μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη, έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Καταστρέφει τη χλωρίδα του οροπεδίου, του μικρού ή του μεγάλου, με αποτέλεσμα αυτό να μπορέσει να ανακάμψει μετά από 7 χρόνια. Αυτό λοιπόν παρατηρήθηκε δυστυχώς και φέτος. Να πούμε την αλήθεια ότι πολλά χρόνια έχουμε εντοπίσει το όλο ζήτημα και στο παρελθόν έχουμε βγάλει κατ' επανάληψη ανακοινώσεις ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Είχαμε βάλει και θυμάμαι το 2008 και ταμπέλες όπου ενημερώναμε τους επισκέπτες. Δήμαρχε, κυρίως τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται αυτό το φαινόμενο. Ναι, γίνεται την περίοδο που το χιόνι είναι τόσο ώστε να μπορούν να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το χιόνι φέτο βοήθησε σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το οποίο αντικρίσαμε την Δευτέρα επισκεπτόμενη το χώρο να είναι αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, πολλοί παίρνουν το αγροτικό, το τζιπ τους και ανεβαίνουν και στους πρόποδες του Ψιλορίτη γιατί έτσι απλά θέλουν. Ακούστε, πολλοί κόσμος ανεβαίνει στο Ψιλορίτη, πολλοί κόσμος περνάει με το τζιπ του για κάνοντας σαφάρι. Αυτοί ντόπιοι, είτε μπορεί να είναι και τουρίστες, και αναφέρομαι και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό όμως γίνεται με ένα απόλυτο σεβασμό. Κυκλοφορούν στους αγροτικούς δρόμους που είναι χωμάτινοι, λογικό, στα τμήματα του δρόμου που είναι άσφαλτος. Αυτό το οποίο είναι καταστροφικό είναι να μπαίνουν μέσα στο οροπέδιο και να σκάβουν. Δήμαρχε, όταν λέτε ότι αντικρίσατε αποκαρδιωτικές εικόνες, δηλαδή... Είναι σαν να μπούμε σε ένα λιβάδι το οποίο αρχίζει να πρασινίζει και να μπαίνουμε μέσα και να το σκάβουμε. Αυτή η εικόνα είναι, η οποία όμως εμείς γνωρίζουμε καλά από την εμπειρία ότι αυτό αποκαθίσταται μετά από 5, 6, 7 χρόνια. Και τι λέμε. Λέμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Όχι γιατί το λέει ο Σωκράτης, όχι γιατί το λέει ο Δήμαρχος των Αγίων, διότι αυτοί είναι οι κανόνες. Και θεωρούμε ότι ένας ενημερωμένος πολίτης σαφώς είναι πιο δεκτικός μετά στο να μην πέφτει σε αυτό το παράπτωμα. Δήμαρχε, τι πρέπει να γίνει, να φτάσουμε λίγο στο τι πρέπει να γίνει. Ακούστε να δείτε. Συνήθως στο τι πρέπει να γίνει η απάντηση είναι απλή. Ότι τα όργανα τα οποία έχουν επιληφθεί της προστασίας των οικοσυστημάτων, αυτή είναι τα δασαρχεία και η αστυνομία, μπορεί να με βόλτες εκεί να επιβλέπει την όλη κατάσταση. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο Δήμος. Ο Δήμος όμως μπορεί αποτρεπτικά μονάχα με μια σύσταση να μπορεί να λέει στους οδηγούς ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Αλλά μην νομίζουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι αυτό το κάνει η πλειοψηφία των οδηγών. Αυτό το κάνει μια μικρή μειοψηφία. Σωστά, η μειοψηφία, των οδηγών. Έχετε δίκιο. Και, αυτή η λανθασμένη νοοτροπία, Δήμαρχε. Κύριε να δεχτώ ότι, ότι και τα αυτοκίνητα τα μεγάλα πρέπει κάπου να τα δοκιμάζουμε. Και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα όμως έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχες πίστες. Όπου γίνονται με ασφάλεια. Δήμαρχε, τα αυτοκίνητα έχουν δοκιμαστεί. Ναι. Έχουν δοκιμαστεί πριν τα αγοράσουμε. Εμείς τα παίρνουμε δοκιμασμένα και η δουλειά τους είναι να μετακινούμαστε. Δεν ανεβαίνουμε στο βουνό και να παίζουμε και με τη ζωή μας και με τη ζωή άλλων. Πράγματι. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και σε ευχαριστούμε που μας δίνετε και το βήμα να το πούμε, είναι αυτό. Να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι
ότι αυτό είναι αυτονόητο, ότι αυτό απαγορεύεται. Και να γίνεται αυτό κατανοητό. Δημαρχέ, προβλέπετε βεβαίως οι προστίμους σε αυτές τις περιπτώσεις? Μίλησα με το, και, με το, και με την αστυνομία, σαφώς ναι. Προβλέπονται πρόστιμα, τα οποία θεωρώ ότι είναι λογικά, έτσι, σε μια κουβέντα που είχαμε τις αστυνομικές αρχές, είναι και λογικά και αποτρεπτικά βέβαια όμως. Μάλιστα. Δημάρχη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και η αξιέπαινη πρωτοβουλία σας και η τοποθέτησή σας για ένα θέμα που μας αφορά όλους και πολλοί θέλουν να κλείσουν τα αυτιά τους και να μην το ακούσουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο μοναδικός αντίλογος σε μια τέτοια τοποθέτηση θα μπορεί να είναι «έλα μωρέ, τόσα στραβά υπάρχουν στο περιβάλλον, τόσο αυτό μας πείραξε». Δεν μπορεί να συμβαίνει όμως αυτό. Όλα μας ενοχλούν και πιστεύω ότι αυτό που μας κρατάει δυνατούς και ζωντανούς είναι ότι μας ενοχλούν. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε όταν δεν μας ενοχλούν αυτά. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.